Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγκαταστάθηκε το μοτέρ. Βλέπετε, έγιναν οι συνδέσεις, μπήκε ένα εγκεφαλάκι εδώ και ο εγκέφαλος του μοτέρ. Λοιπόν, εδώ μπήκε μια ασφάλεια 60 μεταξύ της μπαταρίας και του μοτέρ. Εδώ σε αυτό το σημείο μπήκε ένα ποτισιόμετρο, το οποίο αυτό τι κάνει, ανάλογα πόση ισχύ θες να του δώσεις το μοτέρ για να δουλεύει, το πας και το ανοίγεις. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και τι άλλο μπήκε. Μπήκε εκεί αυτός ο διακόπτης, ο ηλεκτρικός, ο οποίος φέρνει ρεύμα απευθείας από την μπαταρία. Λοιπόν, το καπάκι είναι αεροπορικού τύπου, όταν κλείσω το καπάκι κλείνει και ο διακόπτης αυτόματος. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο το τιμόνι μας. Τώρα ας πούμε που είναι σβηστός ο διακόπτης, έχεις το τιμόνι μηχανικό. Πάμε. Λοιπόν, εγώ ανοίξω λοιπόν το διακόπτη εδώ και τον ενεργοποιήσω. Μόλις κάνει το πλακ και ενεργοποιήσει λοιπόν το, βλέπετε πόσο εύκολα στρίβει το τιμόνι. Έτσι, ενώ πριν δεν έστριβε με τίποτα, τώρα παίρνοντας ισχύ από το μοτέρ, το τιμόνι μας στρίβει. Βλέπετε πόσο εύκολα στρίβει. Λοιπόν, όταν εγώ τώρα σβήσω το τρακτέρ, απενεργοποιώ και αυτόν το διακόπτη, το κλείνω και κλείνω και τη μίζα. Λοιπόν, επειδή οι ιδέες πρέπει να λέγονται και να μοιράζονται, μοιράστηκα αυτή την ιδέα μαζί σας και ελπίζω να βοηθήσω κάποιον που θέλει να φτιάξει αυτή την εγκαταστασούλα στο οποιοδήποτε τραχτέρ έχει, το οποίο έχει μηχανικό τιμόνι. Ευχαριστώ πολύ.